Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κλάδης, ναι. Ορίστε. Ο κύριος Κλάδης είστε. Ο κύριος Κλάδης, ναι. Μάλιστα. Άκουσα και εγώ τον συνάδελφό σας πριν. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ισχυρούς ανέμους το πρωί όταν έπιασε φωτιά και ξέφυγε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τη μαζέψουν μετά τα πυροσβεστικά. Και όντως αυτή τη στιγμή έχει μια εστία γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι πυροσβεστικοί, ναι. Αλλά λόγω του ότι έχει πέσει νύχτα και έχουν φύγει τα εναέρια, ναι. Έχουν πολλές εστίες, έχουν αναπληρωθεί πολλές εστίες και δεν τα προλαβαίνουν όλα. Ο κόσμος είναι ασφαλής. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ναι, στο χωριό το δικό μας, τον Αγαλά, θέλω να σας κάνω τη διευκρίνηση, διότι ναι. Είπαν ότι εκενώθηκε και το δικό μας χωριό. Mm. Όχι, στο δικό μας χωριό τον Αγαλά δεν εκενώθηκε. Βεβαίως είμαστε σε ετοιμότητα με την πολιτική προστασία, ναι. Και με λεωφορεία και με ανθρώπους από το Δήμο, αλλά δεν χρειάστηκε να εκενωθεί. Όταν λέτε δεν εκενώθηκε, δηλαδή κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να εκενωθεί, πόσο κοντά είναι η φωτιά? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 3-4 χιλιόμετρα. Ναι. Υπάρχουν τουρίστες στην περιοχή? Τι είπατε, υπάρχουν τουρίστες στην περιοχή? Όχι, στο δικό μας χωριό δεν έχουμε τουρίστες, δεν μένουν τουρίστες. Ναι. Το καλό είναι που έχει πέσει αρκετά ο αέρας, ο άνεμος και έχουμε ήπιες αναζωπυρώσεις. Βεβαίως θέλουν παρακολούθηση όλη τη νύχτα, έχουν έρθει πεζοπόρα, προσπαθούμε παντού, υπεράνθρωπη προσπάθεια η πυροσβεστική. Πιστεύω ότι θα πάμε χαλαρά το βράδυ, όσο μπορούμε να το πούμε χαλαρά, ναι. Μέχρι να ξημερώσει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα ενάρια. Όταν λέτε χαλαρά, έχετε μία εκτίμηση, πού πηγαίνει η φωτιά, τι πιστεύετε ότι πρόκειται να συμβεί? Δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε φωτιά στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο. Το καλό είναι που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Βεβαίως η φορά της φωτιάς είναι ανάποδα με τον αέρα ως προς το χωριό το δικό μας. Μάλιστα. Δηλαδή φυσάει δυτικός άνεμος και έρχεται σιγά σιγά προς τα πίσω. Δεν της δίνει τη φόρα, τη δύναμη να έρθει κατευθείαν στο χωριό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι προς τα πίσω. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής ο άνεμος μας βοηθάει. Μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εθελοντών, αν υπάρχει κάτι που κάνετε για να προστατεύσετε την περιοχή. Δεν λέω ότι φταίτε. Απλά αναρωτιέμαι εάν οι φωτιές στη Ζάκυνθο έχουν οργανώσει κάπως την ετοιμότητα που έχετε. Γιατί κάθε χρόνο ξέρουμε ότι ανάβουν δεκάδες φωτιές, εκατοντάδες φωτιές, μπορώ να πω. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια σε όλα τα ορεινά χωριά έχουμε εθελοντικές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα η εθελοντική ομάδα, τι άλλο μπορεί να κάνει? Κάνει μια πυροπροστασία, δηλαδή παρακολουθεί όταν έχει δυνατούς ανέμους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθίσουμε όλη τη νύχτα να παρακολουθούμε, ναι. Μήπως και προλάβουμε τη φωτιά στην αρχική της φάση. Όλο το πάνω εκεί είναι να προλάβουμε τη φωτιά στην αρχική της φάση. Η εθελοντική ομάδα αυτό είναι. Τώρα να καθαρίσει, ναι. Κάποιες περιοχές ή να κάνει κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν, ναι. μπορούμε. Η αλήθεια είναι και ότι η συνεργασία δασαρχείου και πυροσβεστικής είναι κάπως περίεργα εκεί. Γιατί δεν αυτό το ακούμε συνέχεια από όλους και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ξέρετε. Τώρα βέβαια δεν είναι η στιγμή να συζητάμε τέτοια θέματα. Αλλά σωστά. Είναι και αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για ποιο πράγμα. Πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν να κόψουμε δέντρα. Δυστυχώς. Δεν μας αφήνουν να καθαρίσουμε τα πεύκα που είναι που ακουμπάνε, ναι. στα σπίτια μας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να σας ευχαριστήσω και να σας ελπίσουμε ότι τα πράγματα, η έκφαση θα είναι καλή, δεν θα υπάρχουν θύματα και δεν θα, οι φωτιές δεν θα συνεχίσουν όλο το βράδυ.